Με 3-0 νίκησε η ΑΕΚΟ στο τοπικό ντέρμπι με την αναγέννηση Ασφενδιού. Ο προπονητής της ΑΕΚΟ, Λεωνίδας Κούτσικας, αναφέρεται στον αγώνα και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με τις σχετικές συνθήκες και το βαρύ τερέν να δυσκολεύουν τις κινήσεις και εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά λόγω του αγωνιστικού χώρου όταν χρειάζεται παραπάνω χρόνο για να μπορείς να κοντρολάρεις, να καθοδηγήσεις την μπάλα και να παίξεις γρήγορα, αυτό ήταν δύσκολο, με αποτέλεσμα να έχουμε την ομάδα της αναγέννησης να κλείνει καλά τους χώρους και να δυσκολευόμαστε να βρούμε τον κενό χώρο και να μπορέσουμε να κάνουμε γκολ. Νομίζω όμως ότι είχαμε διάθεση για να παίξουμε ποδόσφαιρο, προσπαθήσαμε, παίξαμε αρκετά καλά. Νομίζω το 3-0 είναι δίκαιο και είναι μια καλή, ένα καλό μήνυμα για τη συνέχεια. Είστε πρωτοπόροι, ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια. Είστε ένας έμπορος τεχνικός, ξέρετε στα δύσκολα πώς να ανταπεξέλθετε. Θα θέλαμε έτσι λίγο τα προγνωστικά σας για αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν για την ΑΕΚΟ. Κοιτάξτε, εμείς το κάθε παιχνίδι είναι 3 βαθμούς. Μετά το σημερινό, από αύριο θα δούμε το επόμενο παιχνίδι. Προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι το καλύτερο. Το καλύτερο είναι 3 βαθμοί. Σε κάποια έρχονται, σε κάποια παιχνίδια το καταφέρνουμε, σε κάποια προσπαθούμε. Και πιστεύω ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη. Εσείς ως προπονητής βασίζεστε φυσικά στις δικές σας δυνάμεις της ομάδας σας και όχι με τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, έτσι δεν είναι? Εμείς κοιτάμε την ομάδα μας και όπως βλέπετε ο αντίπαλος προσαρμόζει το παιχνίδι του απάνω στην ομάδα μας. Ο σκόρερ του αγώνα, Πασχάλης Βασιλιάδης, κάνει τις δικές του εκτιμήσεις για την ομάδα και για τη συνέχιση του πρωταθλήματος. Το μάτς ξεκίνησε, θα έλεγα, κάπως αναγνωριστικά. Ο αντίπαλος ήταν πολύ πίσω. Εντάξει, το φαβορί ήμασταν εμείς, παίζανε κλειστά, δεν μπορούσαμε να διασπάσουμε την άμυνα, αλλά σιγά σιγά με υπομονή ήρθε και το σωστό αποτέλεσμα. Ο αντίπαλος προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες κάθε ομάδας. Η δικιά μας η ομάδα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτό θα προσπαθήσει να επιδιώξει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Είμαστε πρώτοι, θέλουμε να πάμε για το τίτλο. Κοιτάζουμε παραπέρα. Ακολουθούν δύο δύσκολα παιχνίδια, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Κάθε δύο εκτός έδρας δύσκολα παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Θα προετοιμαστούμε μέσα στη βδομάδα για το επόμενο παιχνίδι και ευελπιστώ να είμαστε εμείς που θα χαμογελάσουμε πάλι την Κυριακή. Σε σχέση με τις αντίπαλες ομάδες, η ΚΟΣ έχει κάποια θετικά ή κάποια αρνητικά σε σχέση με αυτές τις ομάδες? Θετικά μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από πέρσι και από πρόπερσι. Ενώ οι άλλες ομάδες, κάποιες είναι πιο καινούργιες σχετικά εισαγωγικά από εμάς. Εμείς προσπαθούμε κάθε αγωνιστική να κάνουμε αυτό που είναι, άσχετα αν είμαστε καλοί ή κακοί, να κερδίσουμε τους 3 πόντους. Γιατί στη συνέχεια στο τέλος το ταμείο θα μετρήσει. Και ο πιο αποτελεσματικός θα βγει και ο πρωταθλητής. Οι άλλες ομάδες προσπαθούν, είναι από πίσω μας και θα δούμε στη συνέχεια. Είσαι το κρυφό όπλο της ΑΕΚΟ σε πάρα πολλά παιχνίδια. Με δικά σου γκόλ έχουν κερδιθεί πολύ σημαντικοί βαθμοί. Νομίζεις ότι και στα επόμενα αυτά δύσκολα παιχνίδια που έρχονται θα είσαι ο παίκτης εκείνος που θα κάνει τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο, σημειώνοντας προφανώς κάποιο γκόλ όπως έκανε σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, το γκόλ, ναι, πρέπει να είσαι στην κατάλληλη στιγμή, αλλά είναι ομαδικό. Ομαδική είναι η προσπάθεια. Μπορεί να δουλεύουμε μια εβδομάδα για μια φάση και να μας βγει και να βρεθώ εγώ σε εκείνη την κατάλληλη θέση και να σκοράρω εγώ. Τώρα συνεχίζουμε. Πιστεύω πάλι να σκοράρω στα επόμενα παιχνίδια. Αν δεν μπορέσω να σκοράρω εγώ, τουλάχιστον να σκοράρουν οι συμπαίχτες μου και να
πανηγυρίσουμε στο τέλος μαζί την νίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πασχάλη, για τη συνέντευξή σου στη Δημοτική Τηλεόραση και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια στη δύσκολη πορεία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε, όλες οι ομάδες να μπορούμε να αγωνιζόμαστε. Ο ποδοσφαιριστής της Αναγέννησης Ασφενδιού, Κώστας Τράκας, μιλάει για την ομάδα του και για τις αθλητικές του προσδοκίες. Πιστεύω ότι και οι τρεις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο, όπως είναι η ΑΕΚΟΣ, ο Δίκαιος και ο Καλλιμνιακός, είναι εξίσου καλές ομάδες με τα δικά τους χαρίσματα. Από πίσω ακολουθεί και ο Νικαγόρας, η οποία είναι και αυτή μια πολύ καλή ομάδα, την αντιμετωπίσαμε δύο φορές και έδειξε τις δυνατότητές της. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να δω ποια από τις τρεις ομάδες που φαινομενικά είναι φαβοροί θα το πάρουν. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες, αλλά ακολουθεί και ο Νικαγόρας. Νομίζεις ότι η Αναγέννηση θα είναι ένας ρυθμιστής αποτελεσμάτων, ειδικά με τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις? Εντάξει, έχουμε τελευταίο παιχνίδι με το Δίκαιο. Έχουμε ακόμα το παιχνίδι που ακολουθεί με τον Καλλιμνιακό. Η Αναγέννηση δεν έχει φέρει καλά αποτελέσματα, αλλά είναι μια ομάδα που δεν ξέρεις πώς μπορεί να συμπεριφερθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εσύ, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και ένα εξαιρετικό παιδί, θα ήθελες κάποια στιγμή να αγωνιστείς σε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, κάτι που είναι λογικό, έτσι, για ένα νέο άνθρωπο? Εντάξει, είμαι 22 χρονών. Για να κάνεις το βήμα παραπάνω, το κάνεις σε πιο μικρές ηλικίες. Είχα φύγει και για σπουδές, είχα ακολουθήσει μια άλλη πορεία. Εντάξει, στο μέλλον δεν ξέρω τι γίνεται. Σέβομαι την ομάδα που είμαι, είναι και η ομάδα του χωριού μου. Στη συνέχεια δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα. Εντάξει, καλό θα είναι να πρωταγωνιστήσω και με την Αναγέννηση.